Είμαστε μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Αδάμ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε ο σκηνοθέτης στο θέατρο Όλβε της παράστασης Ωραία Ελένη. Βεβαίως. Που είναι οπερέτα. Ναι, οπερέτα. Ωραία. Και με την κυρία Ελένη Λιονά. Καλησπέρα, Ελένη. Λιονά. Οκ. Okay. Τραγουδίστρια της όπερας. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία της Ωραίας Ελένης. Η ιστορία της Ωραίας Ελένης είναι η απλή απλούστατη ιστορία της αρπαγής της από τον Μπάρι. Μια ζωή αυτό θα πρόκειται να μας αφήσει να ηρεμήσουμε. Πάνω σε αυτό λοιπόν το απλοϊκό, αυτή την απλή μυθολογική, ας πούμε, αυτό το μυθολογικό καμβά, ο Όφενμπαχ αποφασίζει να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παίρνει αυτό το στοιχείο και αποφασίζει να μιλήσει για τη διαφθορά της εξουσίας, να μιλήσει για τις κακές συνήθειες των μεγαλοαστών, γενικά να σατιρίσει μια ολόκληρη κοινωνία του τότε Παρισιού, αλλά που να μην έχει καμία διαφορά με την περίοδο που βιώνουμε, που ζούμε. Γενικά κάποια πράγματα τελικά δεν αλλάζουν μέσα στους αιώνες. Και αυτό ακριβώς που είπα, τα κάνει όλα άνω κάτω. Παίρνει αυτό την απλή, το απλό ότι κάποιος άνθρωπος έρχεται να πάρει μια γυναίκα, μένει εκεί, το χρησιμοποιεί και του αλλάζει τα φώτα. Αυτό. Ο Όφενμπαχ σατιρίζει και μια κατάσταση με αφορμή τις όπερές του, μια συνήθεια της εποχής εκείνης που παίρνανε αρχαιοελληνικά θέματα και τα παρουσίαζαν έτσι με το μεγάλο στόμφο κλπ. Και σκανδαλιάρικα συμπεριφερόμενος ο Όφενμπαχ παίρνει ένα τέτοιο θέμα ιερό, όπως είναι... Και λίγο πικάντικο. Ναι, μυθολογίας. Και με αφορμή αυτό και κλείνει το μάτι στην ιστορία και βρίσκει και την ευκαιρία να σατιρίσει, να σχολιάσει, να καυτηριάσει τα δεδομένα της εποχής του, τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τι γίνεται με την εξουσία. Και όλα αυτά χωρίς καμία προκάλυψη. Το κάνει καλυμμένα. Ναι, με θράσεις. Είναι όλα μπροστά. Δεν έχει δηλαδή κάτι να κρύψει, να πει ότι το κάνω λίγο υπό. Είναι όλα μπροστά. Δηλαδή τα ξεμπροστιάζει τα πάντα με πολύ θράσος, μπορώ να πω, και θάρρος. Είναι δηλαδή και σαν φάρσα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είναι κομική όπερα. Είναι στο ενδιάμεσο. Ιδιαίτερο είναι στυλ, έτσι, ναι, που το απέδωσε. Ναι. Νομίζω. Και επειδή ότι είναι λίγο, μας φαίνεται λίγο περίεργο για την εποχή του, μάλιστα είχαν γράψει: μην τολμήσετε να πλησιάσετε το θέατρο που παίζετε, η συγκεκριμένη παράσταση. Ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή ότι κάπου μας τσιγκλάει, αμέσως το υποβαθμίζουμε με έναν τρόπο. Δηλαδή, ξαφνικά από κομική όπερα θεώρησαν, που εγώ δεν το θεωρώ υποτιμητικό καθόλου, και βγήκε η οπερέτα. Δεν το βάζουμε στην οπερέτα, το λέμε στην οπερέτα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι μεγαλοφυής και θα παραμείνει μεγαλοφυής για πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος συνθέτης. Το κοινό πώς έχει ανταποκριθεί? Το κοινό έχει εκπλαγεί, γιατί άλλο περιμένει, άλλο βλέπει. Έρχεται λίγο συγκρατημένο και επιφυλακτικό, αλλά νομίζω ότι μέσα στα πρώτα 10 λεπτά της παράστασης αυτό το ξεπερνάει. Αυτό έχει να κάνει πολύ με το ότι είναι θεατρικό το ανέβασμα. Να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν και μέρη πρόζας και μουσικά μέρη φυσικά. Είναι η φύτη της γαλλικής όπερας. Είναι η φύτη της γαλλικής όπερας, της κομικής όπερας. Όχι μόνο της κομικής, υπάρχουν και σοβαρά μανών κλπ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ έντονα θεατρικό ανέβασμα. Για μένα αυτό είναι η όπερα. Είναι ένα θεατρικό έργο που τραγουδάς. Επίσης, οπότε δεν πρέπει να υστερεί ο ερμηνευτής από υποκριτική δυνότητα, ούτε από τραγουδιστική όμως και μουσική. Πρέπει να συνδυάζονται. Βλέπετε, σε πέφτουμε συνέχεια, γιατί το λέμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Είναι ένα θεατρικό ανέβασμα, για να πείσουμε ένα κοινό για τα αυτονόητα. Ναι, ακριβώς τα αυτονόητα, γιατί η όπερα είναι θέατρο. Η ανάγκη του να δημιουργηθεί η όπερα τότε που ξεκίνησε ήταν για να αναβιώσει αρχαία τραγωδία, δηλαδή το θέατρο. Δεν ξέρουμε πώς παίζονται, οι κασίες γίνονται για όλα, δεν έχουμε στοιχεία τα οποία να μας λένε ναι αυτό ήταν, έχουμε σαφώς μαρτυρίες, έχουμε γραπτά, ναι, αλλά δεν ξέραμε, και εκείνοι αποφάσισαν να αναβιώσουν τα αρχαία τραγωδία και έτσι ξεκίνησε και εξελίχθηκε η όπερα και μετά συνεχίσαμε στο musical κλπ. Άρα
δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τα δύο πράγματα. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα να λέμε ανεβαίνει θεατρικά σε μια σκηνή, ανεβαίνει θεατρικά. Ό,τι είναι πάνω σε μια σκηνή. Είναι θέατρο, δεδομένο. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην ωραία Ελένη και στον Πειραιά λοιπόν τώρα που πάει και του χρόνου μακάρι να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Ευχαριστούμε.